Το πρώτο κουδούνι χτύπησε ήδη σε πολλά σχολεία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού. Ήρθαν η μέρα σοδών και αρεσίτουν αυτόρετης γενέση και επιγνωστής και μη ευρώδες αυτών υπέστευσαν εις Ιερουσαλήμ ψηφούντες αυτών. Αυτή η νέα σχολική χρονιά να είναι δημιουργική, να είναι ευλογημένη, να είναι χαρούμενη οι σμιλευτές των καρδιών των νέων ανθρώπων, δηλαδή οι καθηγητές, να έχουν ψυχοσωματική υγεία, να προσφέρουν στα παιδιά αφενός μεν τη γνώση, αφετέρου δε την αρετή. Διότι όπως είπε ο Πλάτωνας, επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ουσοφία φαίνεται. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από τη γνώση και από την αρετή και τότε θα έχουμε το καλύτερο αύριο. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή αναμένεται να αρχίσει με τα βιβλία έτοιμα και με λιγότερα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία, αφού σε πρώτη φάση από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα προσελήφθησαν 19.480. Από αυτούς, 12.392 είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3.988 δευτεροβάθμιας. Επιπλέον, 3.100 αναπληρωτές ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού προσελήφθησαν στην ειδική εκπαίδευση. Όπως υποστήριξε ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, στο Δήμο Πατρέων υπάρχουν 257 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν 30.000 μαθητές και μαθήτριες, χωρίς να παρέχονται οι πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.